Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλό απόγευμα σε όλους. Είστε καλά. Σας και σε όλους τους ακροατές. Κύριε... Με τις ζημιές που έχουν γίνει... Προσπαθείτε. Δίνουμε τη μάχη για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα πράγματα. Οι ζημίες είναι μεγάλες σε ζωικό κεφάλαιο, φυτικό κεφάλαιο, σε μελίσια, σε υποδομές, σε επιχειρήσεις, σε σπίτια. Κύριε Περιφερειάρχα, σήμερα συμμετείχατε στη σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι θα υπάρξουν αποζημιώσεις. Χθες άλλωστε ανακοίνωσε τα 9 μέτρα. Φαντάζομαι βέβαια, γιατί εμείς συζητήσαμε με κόσμο χθες εκεί και αιρετούς της περιοχής της Καρδίτσας, μοιάζουν με ασπιρίνες τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Δεν ξέρω εάν είπε ο κύριος Μητσοτάκης κάτι άλλο στην συγκεκριμένη σύσκεψη. Εντάξει, ασπιρίνες να πάρει 8.000 άμεσα μια επιχείρηση και μετά να γίνει η εκτίμηση της ζημιάς και να πάρει και υπόλοιπα χρήματα, νομίζω ένα κεφάλαιο κίνησης 8.000 είναι ικανοποιητικό. Ή ένα σπίτι, ένα νοικοκυριό για τις ζημιές που έπαθε στον εξοπλισμό του 6.000 και μετά να αποτιμηθεί και να εκτιμηθεί αυτή η πολιτεία ή αν έχει πάθει και άλλη ζημιά για να πάρει και τα υπόλοιπα χρήματα. Ή αν είναι ασπιρίνες τα χρήματα τα οποία θα δώσει εκτός προϋπολογισμού ΕΛΓΑ και μάλιστα από το αποθηματικό για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσουργούς και να καλύψει την παραγωγή τους, όχι έτσι άμεσα, γρήγορα δηλαδή, πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου όπως έχουν σχεδιάσει, αλλά και έξω από διαδικασίες των ΨΕΑ που έπαιρναν ψίχουλα και τα πέραν μετά από 1,5-2 χρόνια. Νομίζω ότι μάλιστα σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να βλέπουμε την διαδικασία, την ταχύτητα, γιατί εγώ προσωπικά ζήτησα ταχύτητα, ρυθμό, αυτοματισμό και απλοποίηση των διαδικασιών για να πάνε όλα γρήγορα. Και είναι κάτι, κύριε Περιφερειάρχε, χρηματοδότηση και χρηματοδότηση των υποδομών που μας έδωσε χρήματα στους Δήμους και στην Περιφέρεια με τεχνικά δελτία που θα κάνουμε, την αποτίμηση των ζημιών που έχουμε και να τα επαναφέρουμε στην προηγούμενη κατάσταση, πρόκειται να χρηματοδοτηθούμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι κάποιοι μονοματεπώνυμο προσπαθούν την ζημιά, τον πόνο, το θυμό. Εγώ καταλαβαίνω, υπάρχει θυμός, υπάρχει ζημιά, χάσαν τις περιουσίες τους, κάποιοι χάσαν ανθρώπους και πραγματικά συλληπιτήρια σε αυτούς, στις οικογένειές τους, αλλά και συγχαρητήρια και στις χείρες, στους διασώστες και στους άνθρωπους της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής, του στρατού, της αστυνομίας, της περιφέρειας, των Δήμων, που δώσαν αυταπάνηση τη μάχη και σώσαν, έκαναν χίλιες διασώσεις που δεν έγινε ποτέ. Πρέπει να δούμε όμως το φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό, σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες, ήταν ξεχωριστό. Δεν είχε ξαναπαντηθεί τέτοιο φαινόμενο. Έπεσαν 2,5 εκατομμύρια τόνοι νερού στην Καρδίτσα. Αυτό το νερό δεν μπορούσε να το αντέξουν οι λεκάνες οι οποίες υπάρχουν εκεί, οι υδατικές λεκάνες, τα ποτάμια και οι υδατορροές. Έπεσε βροχή μέσα σε ορισμένες ώρες, όσο πέφτει ύψος βροχής, όσο πέφτει σε μισό χρόνο. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε. Δηλαδή, όλος ο μισός, οι 6 μήνες συμπυκνώθηκαν σε 3 μήνες. Και πάση περιπτώσει, κάποιοι λένε τα έργα δεν αντέξαν κλπ. Ένα σπίτι αντέχει σε ένα σεισμό 3-4 ρίχτερ, αντέχει σε 15 ρίχτερ σεισμό. Μάλιστα. Το σπίτι. Κύριε, λοιπόν, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και κάποιοι να μην προσπαθούν να ισοφαρίσουν τα λάθη, τις παραλήψεις τους και κάτι άλλο. Μην τα ρίχνουν στην αυτοδιοίκηση. Ούτε ένα ευρώ δεν δώσαν μέχρι σήμερα για αντιπλημμυρικά έργα. Το θέμα είναι, κύριε Περιφερειάρχα, επειδή τα έχουμε ξαναπεί, τα λέμε εμείς και για τις εφημερίδες, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή η οποία μέσα την περίοδο της κρίσης, τα 10 αυτά χρόνια πριν από τον κορονοϊό, ήταν αυτή που ήταν το αποκούμπι του Έλληνα πολίτη. Ήταν η αυτοδιοίκηση όπου χτυπούσαν την πόρτα οι πολίτες που δεν είχαν δουλειά, που δεν είχαν να μείνουν, χτυπούσαν τις πόρτες των δημάρχων, των αντιδημάρχων και των περιφερειαρχών για να τους βρουν λύση και όλα αυτά βέβαια με συρρυκνωμένους προϋπολογισμούς. Θέλω λίγο να μας μεταφέρει. Εμείς έχουμε κάνει αντιπλημμυρικά έργα, 117 αντιπλημμυρικά έργα, 205 εκατομμύρια ευρώ σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, σε μια περίοδο που δεν δίναν χρήματα για αντιπλημμυρικά έργα, σε μια περίοδο με μηδενικό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και οπωσδήποτε
Αυτά πρέπει να τα δούνε πλέον, γιατί τώρα χτύπησε το κουδούνι του κινδύνου, ο κόδωνας του κινδύνου, και τώρα γυρίζουν. Οφείλουν να δώσουν τα χρήματα στην αυτοδιοίκηση, αυτά που λέει ο νόμος. Δεν θέλουμε παραπάνω. Μάλιστα. Να κάνουμε το έργο. Λίγο η εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς είναι στις πληγήσεις περιοχές, κύριε Ομαλοποιείται. Δώσαμε προσβασιμότητα σε όλα τα σημεία στον Αλμυρό, στην Μαγνησία, στα Τρίκαλα, στα Φάρσαλα, στην Καρδίτσα, με κάποια χωριά και τα οποία φτάνουμε ήδη να δώσουμε προσβασιμότητα, στην Ορεινή Αργυθέα και πάνω στο Μουζάκι, στο Ορεινό Μουζάκι. Σας ευχαριστώ θερμά. Αποκαλυστούμε οι γέφυρες, ναι. Έχουμε 250 μηχανήματα έξω, τα οποία επιχειρούν σε πολλά σημεία. Αποκαλυστούμε γέφυρες, αποκαλυστούμε προσβασιμότητα και φτιάχνουμε και τα αναχώματα. Μάλιστα. Κύριε Αγοραστέ, σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Κύριε Στολάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.